Και εμείς θα μεταφερθούμε μέσω της τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Sheffield με μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων από την Κύπρο που ζουν είτε εντός Κύπρου είτε στη Διασπορά, που έχει γενικό τίτλο Fashion Heritage Network Cyprus. Θα παρουσιάσουμε σήμερα. Η ομάδα παρουσίασε τη δουλειά της με επιτυχία σε δύο εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο και η δεύτερη στις 26 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Εκ μέρους της ομάδας θα μιλήσουμε σήμερα με τη Χριστίνα Αδημιώτη. Μέσω της τεχνολογίας τη βλέπουμε. Καλό απόγευμα, Χριστίνα Αδημιώτη. Και πάω αμέσως στο πρώτο μου ερώτημα. Τι είναι το Fashion Heritage Network Cyprus? Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Καλησπέρα. Το Fashion Heritage Network Cyprus είναι μια κοινοτική εθελοντική ομάδα νέων, που στόχος μας είναι η αναβίωση της κυπριακής παράδοσης μέσω της βιώσιμης μόδας και τέχνης. Συνδυάζονται αυτά τα δύο? Πολύ. Πώς τα καταφέρατε στην πράξη? Ξέρω ότι η παράδοση ακόμα και στο χώρο της μόδας, της ένδυσης καλύτερα, έχει να πει πολλά πράγματα και να δώσει. Εσείς πώς δουλέψατε, πώς τα καταφέρατε? Κάναμε την έρευνα μας, να δούμε πρώτα τι υπάρχει για τα υφάσματα, οι τεχνικές, τα χρώματα, τα πάντα. Επειδή η παράδοση της Κύπρου είναι πολύ ποικιλόμορφη, επηρεάζεται από όλες τις κοινότητες του νησιού, όχι μόνο από την Ελληνοκύπρια, και είναι πανέμορφη και πολύ ξεχωριστή. Και πήγαμε στα μουσεία, ρώτησαμε τις γιαγιάδες μας, παππούδες μας, προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε όσο πιο πολύ υλικό γίνεται, να βγάλουμε και εμείς την πιο σωστή δουλειά που θα αντιπροσωπεύει την παράδοσή μας. Απλά είναι σημαντικό για μας ό,τι δημιουργήσουμε να είναι μοντέρνο και να αρέσει στους νέους. Βασικά θέλουμε να φέρουμε τους νέους κοντά στην παράδοση, έτσι ώστε να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν μαζί της και να μην χάθει. Να ενδιαφερθούν για να κάνουν ό,τι κάνετε εσείς ή να ενδιαφερθούν για να επιλέξουν αυτό το ρούχο το ιδιαίτερο που θυμίζει η παράδοση της Κύπρου? Ναι, βασικά και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, οι καλλιτέχνες να το αισθηματώσουν στις δημιουργίες τους, σε ό,τι κλάδουν και να δουλεύουν. Ναι. Αλλά και οι νέοι γενικότερα να τα δουν τα ρούχα με μια άλλη ματιά. Και προσέξαμε και μέσω από τις εκθέσεις μας και τις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε, ότι οι νέοι πραγματικά ενδιαφέρονται και έρχονται στην εκθέση μας, μαθαίνουν τόσο πολλά καινούργια πράγματα για την παράδοση. Ναι. Και το ότι τα δημιουργήματα είναι δημιουργίες νέων, το κάνουν ακόμα πιο όμορφο και πιο σημαντικό. Και νομίζω και το γεγονός ότι είναι και βιώσιμα ακόμα. Και όταν λέω βιώσιμα, ενώ ότι βασικά όλοι οι σχεδιαστές μας χρησιμοποίησαν υφάσματα δεύτερου χέρι, δανείστηκαν ρούχα από τις γιαγιάδες τους, υφάσματα, οι κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, τα πάντα. Η σημασία αυτό με την κυκλική οικονομία, την κυκλική μόδα, επειδή η μηχανία της μόδας έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο προς το περιβάλλον, η κυκλική μόδα και όλα αυτά. Και εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα γενικότερα, να αγοράζεις λιγότερα, να τα προσθέτεις τα ρούχα σου, τα ρούχα γενικά, να γίνεις λίγα και να τα επιβεβαιάς, να τα προσέχεις. Σωστά. Επειδή εμείς σαν ομάδα πιστεύουμε πως η βιωσιμότητα ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής παράδοσης. Γενικά οι προγόνοι μας δεν πετούσαν τίποτα, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τη μόδα. Τα έφτιαχναν τα ρούχα τους, τα μεταλποιούσαν ή τα έκαναν για τον άλλον, ή τα έπαιρναν για παράδειγμα αν το παπούτσι τους έσπαζε, το έπαιρναν στο σκαρπάρι. Έτσι ενισχύουν και την τοπική οικονομία. Ενώ ναι, τώρα με την γρήγορη μόδα. Δεν τα πετούσαν εύκολα, δεν τα άλλαζαν, δεν αγόραζαν πολλά. Αυτό θέλεις να μας πεις. Και αυτό είναι που κάνουμε όλοι σήμερα, σωστά? Ναι. Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου μετά από δύο εκθέσεις? Τι θα λέγατε, ο κόσμος τα επιλέγει? Εσείς ως διοργανωτές είστε ικανοποιημένοι? Αρκετά. Ήρθε πάρα πολύ στους μας στις εκθέσεις μας και στην Κύπρο αλλά και στο Λονδίνο, γιατί θέλουν να
να υποστηρίξουν τους νέους μας, επειδή οι νέες σχεδιαστές στην Κύπρο δεν έχουν καθόλου ευκαιρίες και είμαστε το πρώτο νεανικό κομμάτι μόδας στην Κύπρο, γιατί δίνει μια ευκαιρία στους νέους να δείξουν τη δουλειά τους και να προωθήσουν τη δουλειά τους γενικότερα. Αλλά είναι τόσο ξεχωριστό αυτό που κάνουμε, επειδή ναι, παίρνουμε τη μόδα με το μοντέρνο, αλλά το κάνουμε και με βιώσιμο τρόπο. Και γενικά είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει περισσότερα. Γι' αυτόν τον λόγο, εκτός από τις εκθέσεις, προσπαθούμε να κάνουμε και workshops, εργαστήρια. Ναι, για να δείξουμε του κόσμου πώς μπορούν να μεταποιήσουν κάτι ή να τους μάθουμε κάποιες τεχνικές από την κυπριακή παράδοση. Έτσι ώστε να προωθήσουμε τα μηνύματά μας και να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Χριστίνα, πώς είναι οι γενναίες αποτελούν αυτή την ομάδα? Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι σχεδιαστές μόδας, αλλά είναι και καλλιτέχνες, γιατί υπάρχουν και εικαστικά έργα στις εκθέσεις. Ναι, στην ομάδα μας είμαστε 35 εθελοντές, αλλά είναι 13 σχεδιαστές μόδας και εικαστικοί καλλιτέχνες. Είναι όλοι Κύπροι που ζουν Κύπρο, αλλά και στη Διασπορά, όπως εμένα. Έχουμε μέλη στην Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ολλανδία. Ναι. Είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη ομάδα και προσπαθούμε μέσα από τα έργα μας να κάνουμε επικοινωνία μεταξύ μας και έτσι να προωθήσουμε την κυπριακή παράδοση στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Ναι. Μας έχεις αποστείλει ένα βίντεο για την έκθεση, για τη δουλειά που κάνετε. Θέλω να μας πεις τι περιλαμβάνει αυτό το βίντεο και να το δούμε αμέσως. Φυσικά. Είναι ένα βίντεο με τα ρούχα των σχεδιαστών μας που έφτιαξες για την πιο πρόσφατη έκθεσή μας. Ναι. Ναι, βασικά είναι μια τεχνητή συλλογή τους. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο λοιπόν. Χριστίνα Δημιώτη, μόλις είδαμε το βίντεο και ναι, θυμίζει η κυπριακή παράδοση και βεβαίως είναι γυρισμένο στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Ναι, στη Λευκοσία, στο Gardens of the Future. Ωραία. Θέλω να μας συστηθείς. Εσύ γεννήθηκες στην Αγγλία, αλλά μεγάλωσες στην ωραία Κυπερούντα. Τι έκανε την οικογένειά σου να επιστρέψεις στην Αγγλία? Ο κύριος λόγος ήταν οι σπουδές για μένα και τις αδερφές μου. Ναι, βασικά θέλαμε να έρθουμε για έναν καλύτερο μέλλον. Επαγγελματικά, τι έχεις σπουδάσει και επαγγελματικά με τι ασχολείς?
Διότι το Fashion Heritage Network Cyprus είναι το μεράκι. Η δουλειά ποια είναι? Είναι αυτό που κάνω τα απογεύματα. Έχω σπουδάσει Marketing Management με ειδικότητα στο Sustainability, στη βιωσιμότητα. Και δουλεύω στον τομέα της βιωσιμότητας. Και γι' αυτό και το project είναι αρκετά δεμένο με τη βιωσιμότητα, γιατί είναι ένα πάθος δικό μου. Ναι. Το είχες τονίσει και το κατάλαβαμε. Ναι. Η οικογένεια είναι από την Κυπερούντα και ζουν και οι γονείς εκεί? Όχι, είμαστε οικογενειακά όλοι στο Sheffield. Μίλησε μας λιγάκι για την κοινότητα στο Sheffield όπου ζείτε. Ζουν πολλοί Κύπροι εκεί και ξέρω ότι είσαστε πολύ περήφανοι για τη δική σας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο παπάς σου είναι ο ιερέας, ο πρεσβύτερος εκεί, λειτουργείτε παρικιακό σχολείο, είσαστε πολύ περήφανοι για αυτά. Πώς είναι η καθημερινότητα, πόσο συχνά συναντιέστε οι Κύπροι εκεί? Στο Sheffield έχουμε πολλούς Κύπριους που ήρθαν στο παρελθόν. Δεν έχουμε νέους Κύπριους που έρχονται, μάλιστα, δυστυχώς. Μάλιστα. Είναι περισσότεροι Ελλήνες. Η γιαγιά μου και ο παππούς ήταν ένας από τους πρώτους που ήρθαν στο Sheffield. Μετανάστευσαν εκεί, ναι. Μπορώ να πω, πρέπει να έχουμε λογικά πάνω στους 200 Κύπριους εδώ. Ναι. Αλλά έχουμε αρκετούς για να έχουμε και το παρικιακό σχολείο, το οποίο πήγαινα και εγώ όταν ήμουν μικρή. Έτσι. Και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, του Ευαγγελισμού Θεοτόκου, την οποία δημιούργησε ο πατέρας μου μαζί με τα μέλη του πριν, νομίζω, 5 χρόνια. Και από τότε λειτουργούμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Ναι. Κάνουμε εκδηλώσεις, προσπαθούμε να βρούμε όλους τους Κύπριους. Πώς είναι μας αυτό το... Ξέρω ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χαίρονται και απολαμβάνουν και συγκινούνται όταν θα πάτε για εκκλησιασμό, όταν έχετε μια γιορτή, όταν έχετε μια δεξίωση, ένα πάρτι, μια επέτειο. Εσείς οι πιο νεαροί, τι αισθάνεστε όταν συναντιέστε σε έτσι συγκεντρώσεις? Είναι πάλι πολύ όμορφο, γιατί καθημερινά είμαστε με τους Άγγλους και μετά την Κυριακή βγαίνουμε στην εκκλησία και μετά πάμε δίπλα στην αίθουσα για τον καφέ μας. Μάλιστα. Και μιλάμε μεταξύ μας και μετά θα πούμε, για παράδειγμα, να βρεθούμε μετά για καφέ, όπως γίνονται καινούργιες φιλίες. Και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι πολύ όμορφο και κάτι που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Και ναι, είμαστε περήφανοι πολύ που τα έχουμε όλα αυτά. Σωστά. Η καθημερινότητα η δική σου πώς είναι? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι αφιερώνεις πάρα πολλές ώρες στην εργασία σου και μετά ασχολείσαι, σχεδιάζεις αυτά που βλέπαμε πριν. Η δική σου εμπλοκή ποια είναι? Εγώ βασικά είμαι η συντονίστρια του project, γιατί έχω το background στο business. Βασικά η ομάδα είναι χωρισμένη με έναν τρόπο με τον οποίο, επειδή είμαστε όλοι εθελοντές, μοιράζεται η δουλειά. Ο καθένας την ειδικότητά του. Ναι, ναι. Έτσι. Και ο καθένας προσφέρει τα δικά του πράγματα. Σωστά. Ναι, έχετε προγραμματίσει την επόμενη σας έκθεση ή είναι νωρίς ακόμα? Είναι νωρίς ακόμη, γιατί τώρα τελειώσαμε να φτιάξουμε στο Λονδίνο. Σωστά, σωστά. Χρειάζεται καλή προετοιμασία. Πραγματικά, ναι. Σωστά. Αλλά εντάξει, και εμείς στην ομάδα μας, ειδικά. Τώρα έχει μεγαλώσει και η ομάδα μας στο Λονδίνο, που είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και προσπαθούμε να βρεθόμαστε, να κάνουμε... Να συντονίζεστε. Ναι, in person as well, και να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις μόδα, να κάνουμε το network. Ναι, πρέπει να τα παρακολουθείτε όλα. Σωστά. Όσο μπορούμε. Αλλά ναι, να προσπαθούμε να οργανώσουμε την επόμενη μας έκθεση ή fashion show, τα δείξει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και εύχομαι μέσω σου σε όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν εκεί να είναι όλοι καλά και να εμείς θα τους πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί και στη διάθεσή τους για να τους γνωρίζουμε καλύτερα και να παρουσιάζουμε τη ζωή και το έργο τους. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα Δημιώτη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.